Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, εδώ και εκεί από το κανάλι MND. Κάντε την εγγραφούλα σας στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν. Και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μου, την παρέα της Κικήτσας. Φίλες και φίλοι μου, σας έχω πει ότι συχνά πυκνά θα κάνουμε ένα βιντεάκι ε, για τι λέει η τάση του κόσμου, τι λένε οι δημοσκοπήσεις... Τι λένε τα γεγονότα που παρακολουθούμε, γιατί και τα γεγονότα αλλάζουν τη ροή των εξελίξεων. Ποιος φαίνεται το απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Η φωτογραφία που έχω βάλει νομίζω λέει πολλά. Ε, Σάκης Κατσούλης, ο νικητής του Survivor 2021 και Νίκος Βάρζης, ένα από τα φαβορή του 2021 που είχε ένα άδοξο τέλος, μία οικειοθελή αποχώρηση λόγω τραυματισμού του. Μεγάλα φαν κλαμπ έχουν και οι δύο παίκτες. Ε, επικρατεί ένας χαμός του Twitter. Ξεκάθαρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, τα φαβορή για το γαλάτσι. Έχω μιλήσει και με πρώην παίκτες που έχουν αποχωρήσει, φυσικά δεν θα αναφέρω ονόματα. Ε, θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι λέγεται αυτή τη στιγμή. Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Σάκης Κατσούλης είναι ο καλύτερος στατιστικά παίκτης. Ε, λυπάμαι γιατί καθώς φαίνεται... Δεν βλέπω με αυτά που ακούγονται γυναίκα να είναι στην τελική διάδα. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα ήθελα. Ε, η Σταυρούλα ανταγωνίζεται στα ίσια των ε, κατσούλι. Θα περιμένω να δω και τα ατομικά. Γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Σταυρούλα είναι κρύο αίμα και εκεί μπορεί να πάρει κεφάλια. Τώρα ο Νίκος. Ο Νίκος δεν είναι τα στατιστικά του όπως έπρεπε να είναι για να σηκώσει το τρόπεο. Παρόλα αυτά φίλες και φίλοι μου, η τάση του κόσμου δείχνει και κάποιες γλώσσες λένε ότι το τρόπεο θα το πάρει ο Νίκος Μπάρτζης υπάρχει και μία αποδόμηση από ορισμένου παίκτε. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει. Δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω περί τραμπουκισμών κτλ. κτλ. Αλλά παρόλα αυτά λέγεται ότι το φετινό All Star θα το κερδίσει ο Νίκος Μπάρτζης. Και γιατί έχει μεγάλο κοινό, αλλά και γιατί μετά τα τελευταία γεγονότα που ακούστηκαν για τον Μπόγδανο ήταν η χαριστική βολή. Υπό άλλες συνθήκες έχουμε ακούσει ότι η αδυναμία του Ατζούν και μας το έχει πει και ο Τριαντάφυλλος Πολάκης ήταν ο Μπόγδανος. Μετά τα χαρτάκια και μετά τις αποκαλύψεις ο Μπόγδανος φαίνεται ότι χάνει και το γαλάτσι αλλά και περισσότερο το έπαθλο. Στην πεντάδα τον βλέπω προσωπικά τον Βόγδανο. Αυτά για σήμερα. Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, και αφού μπούμε και στο ατομικό, τα γεγονότα θα ανατραπούν. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ελάτε στα σχόλια να σφαχτούμε. Πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω. Ό,τι και να πω... Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τέτοια πόρωση ούτε στις εκλογές. Τι να κάνουμε, έχουμε γνώμη, έχουμε άποψη και πραγματικά δεν... Ναι, θα ήθελα μία γυναίκα να το σηκώνει το έπαθλο, αλλά δεν, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα ταχτώ και φανερά στο κανάλι να πω όπως είπα πέρσι. Δεν ξέρω. Αν θα το πω, θα πω μπορεί να πω μία εβδομάδα, δύο πιο μπροστά, ότι στηρίζω αυτόν. Δεν. Είμαι στενοχωρημένη με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Τι να σας πω ψέματα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας τώρα.